Τώρα η Μαρία Βούσουλα έγινε η σκιά των νέων μελών της κυβέρνησης και έχει να μας μεταφέρει πλούσιο παρασκήνιο και ρεπορτάζ. Έχει ακροβολιστεί η Μαρία σε όλα τα σημεία. Δώσε μας το κλίμα. Ναι, νομίζω ότι καταφέραμε να πλησιάσουμε τους περισσότερους. Όλοι είχαν ένα πλατή χαμόγελο και πάντα στις δηλώσεις τους λένε έκαναν λόγο για πολλή δουλειά και ότι από αύριο θα σηκώσουν τα μανίκια. Να σου πω ότι όσοι πρώτη φορά αναλαμβάνουν κάποιο χαρτοφυλάκιο ήρθαν λίγο αγχωμένοι, μαγκωμένοι. Έκατσαν σε εμάς τις κάμερες, έκαναν τη δήλωσή τους με ηρεμία, μας είπαν πόσο ευτυχισμένοι είναι και πόσο ευχαριστημένοι που τους έδωσαν αυτή την ευκαιρία να αποδείξουν ότι όντως μπορούν να προσφέρουν πράγματα. Από την άλλη, οι πιο πεπειραμένοι, όπως ο κύριος Πυρακάκης. Είχαν άνεση. Συνέχεια προς τα κάτω. Ναι, είχαν άνεση. Έφευγαν δηλαδή πιο γρήγορα. Έλεγαν ευχαριστούμε πολύ. Και να σας δώσω δύο στοιχεία που είδα εγώ, έτσι. Ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μπερδεύτηκε. Δεν πήγε να μπει από εδώ, από το, στο Προεδρικό Μέγαρο, πήγε να μπει στο Μαξίμου. Όταν έφτασε λοιπόν εδώ, του είπαμε ότι κάποιο λάθος κάνετε και λέει: όχι, ναι, μπερδεύτηκα και συνέχισε ο άνθρωπος και πήγε πιο κάτω. Να σου πω ήταν πάρα πολύ. Και οι άνθρωποι έφτασαν εδώ με τις οικογένειές τους. Στην παράσταση έκλειψαν τα μικρά παιδιά. Τα πήγαν και πολλά, Μαρία, σε σχέση. Δηλαδή με άλλες ορκομοσίες, νομίζω είναι από τις φορές που βλέπουμε μικρούς πρωταγωνιστές να περνούν το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου. Ναι, και το πιο μικρό που ήταν στην αγκαλιά του μπαμπά της, του κυρίου Κυρανάκη, η Δανάη, και μας κοιτούσε έτσι προσεκτικά. Ήθελε λίγο να πιάσει τα μικρόφωνα. Τα υπόλοιπα κάθονταν δίπλα και όταν τους ρωτούσαμε τι θα πείτε στον μπαμπά, τι θέλετε να κάνει. Μας είπαν ότι θα κάνει ό,τι μπορεί, αλλά μας άρεσε το λογικά που έβαζαν στο τέλος. Και οι σύζυγοι στο πλευρό τους, να σας πω ότι ρωτήσαμε κιόλας πώς σας φαίνεται που φέτος δεν θα κάνετε διακοπές. Κάποιες μας είπαν ότι ο άντρας μου έχει δουλειά, αλλά εμείς θα κάνουμε κανονικά διακοπές με την υπόλοιπη οικογένεια. Οι υπόλοιπες θα στηρίξουν τους συζύγους και θα καθίσουν πίσω, καθώς γνωρίζουν ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για εκείνους, τουλάχιστον μέχρι να προσαρμοστούν. Ο κύριος Γεωργιάδης έφτασε εδώ με το αυτοκίνητο, τουλάχιστον μέσα σε αυτό το σημείο που ήμασταν εμείς με τον Γιάννη το Βρακά. Χτυπήσαμε το τζάμι να μας κάνει μια δήλωση, δεν μας έκανε, αλλά μετά κατεβήκαμε και είδαμε ότι ήταν με τα παιδιά, τα δύο αγόρια και την κυρία Μανολίδου. Όλες οι κυρίες επέλεξαν να φορέσουν πάρα πολύ ωραία φορέματα, να στο πω και αυτό, η κυρία Μιχαηλίδου μπλε. Νομίζω όμως τις εντυπώσεις έκλειψε η κυρία Μπαλατσινού με ένα φόρεμα σε ίσια γραμμή σε εκρού χρώμα και πάρα πολύ εντυπωσιακά κοσμήματα. Ήταν όλες υπέρλαμπρες, απαστράπτουσες και μας είπαν ότι αυτή η μέρα ούτως ή άλλως επιτάσσει, αν θέλετε, να φορέσουμε και λίγο κάτι καλύτερο, να αισθανθούμε κι εμείς καλύτερα. Από αύριο όμως όλοι πάλι είχαν τον ίδιο στόχο. Θα ξεκινήσει η δουλειά. Τώρα φεύγουν. Νομίζω ότι έχουν φύγει όλοι. Κάποιοι έφυγαν με αυτοκίνητα, κάποιοι πεζοί πάνε στα υπουργεία τους. Για και την τελετή παράδοση από αύριο ξεκινούν τα δύσκολα. Ναι. Και εμείς θα φύγουμε να πάμε σε κάποια υπουργεία να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το κομμάτι της τελετής παράδοσης παραλαβής. Πάντως νομίζω ότι αυτά ήταν τα περίεργα με έναν κύριο, να σου το πω και αυτό, που συναντήσαμε, που έφερνε λουλούδια και τα έβαλε από την πλαϊνή πόρτα. Τώρα δεν ξέρω και ποιον ήταν. Πάνω υπήρχε και ένας μεγάλος φάκελος. Αυτά ήταν τα περίεργα της σημερινής ημέρας. Αυτή η μέρα αφήνει έτσι μια ευχάριστη γεύση. Και πολλά νομίζω χαμόγελα. Νομίζω ότι η αυριανή θα είναι εκείνη και πάρα πολλά χαμόγελα. Και τώρα στο τέλος προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος με ένα τεράστιο χαμόγελο που δεν έσβησε από τα χείλη του όση ώρα έκανε να περπατήσει από το Προεδρικό να φτάσει στο Μαξίμου. Ένα τεράστιο χαμόγελο και έλεγε συνέχεια: ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Και έτσι έφυγε και εκείνος. Όλοι δηλαδή με ευχαριστίες, με χαμόγελα, με χαρές. Νομίζω ότι αυτά ήταν για τη σημερινή ημέρα. Από αύριο έχει πολλή δουλειά, γιατί όπως μας είπαν και μας έδειξαν, θα δείτε σε κάποια πλάνα, να σηκώνουν τα μανίκια τους και κάποιοι άλλοι υπουργοί, επειδή κάνει πολύ ζέστη, λένε εδώ τουλάχιστον, είχαν αφήσει τα σακάκια στο αυτοκίνητο και όταν πήγαν να βγουν, τα έβαζαν τελευταία στιγμή έτσι για να έχουν και το επίσημο ένδυμα και να είναι ευπαρουσίαστοι την ώρα της ορκομοσίας. Μαρία, με το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, ήταν σαν να ήμασταν εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ.